Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε, κύριε Υπουργέ? Πόσο νομίζετε, κύριε Πρόεδρε? Εντάξει, θα σας δώσω 10 λεπτά και ελπίζω να φτάσει. Καλώς. Υπάρχει κατάθεση μιας τροπολογίας προσθήκης. Εξ όσο γνωρίζω από τις διεργασίες που γίνανε ανάμεσα στα κόμματα χθες, υπάρχει μια ευρύτερη συνεννόηση. Αφορά τη ρύθμιση θεμάτων ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνας των ΑΕΗ. Είναι η γνωστή ιστορία που η δυσπραγία οικονομική που προκλήθηκε στα πανεπιστήμια το 2010 με τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης οδήγησε στην αξιοποίηση χρημάτων από τους ειδικούς λογαριασμούς κονδυλίων έρευνας. Το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο τα πανεπιστήμια, αφορά και άλλους φορείς. Για άλλους φορείς το θέμα ήχθη ενώπιον των δικαστηρίων και λύθη ευνοϊκά ως προς τη ρύθμιση που έχουμε σήμερα εδώ, ενώ υπάρχει αποφάσεις. Και αξιοποιώντας αυτές τις αποφάσεις, αλλά και την ευρύτερη πολιτική συνεννόηση, που θα εκφραστεί φαντάζομαι και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Σωστό, εντάξει. Το καταθέτουμε. Τροπολογία, ορίστε. Δεύτερον, στην τροπολογία με γενικό αριθμό 393 και ειδικό 39, θα παρακαλούσα, το είπα όταν την έκανα δεκτή, ίσως όμως δεν είναι τόσο πολύ καθαρό, θα παρακαλούσα όπου υπάρχει η λέξη διδακτικό έτος να γραφτεί σχολικό έτος. Είναι προφανής η διαφορά. Το σχολικό έτος τελειώνει 31 Αυγούστου, το διδακτικό έτος τελειώνει 30 Ιουνίου. Επαναλαμβάνω, αντιδιδακτικού σχολικού έτους. Πάει και αυτό. Συμφωνούμε. Ήταν ευρύτερης αποδοχής τροπολογία αυτή. Είναι η τροπολογία η παρήθμου 393 κάθετος 39, ναι. Αυτό είναι τροπολογία βουλευτική, την οποία κάναμε αποδεκτή. Έτσι. Συνταξιοδότης εκπαιδευτικών είναι. Σχολικό, ναι, σας είπα ποια είναι η διαφορά τώρα, γιατί υπάρχουν εξετάσεις τον Ιούλιο, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Λοιπόν, 31 Αυγούστου, ενώ το διδακτικό 30 Ιουνίου. Αυτή είναι η διαφορά. Σχολικό έτος 31 Αυγούστου, ενώ το άλλο είναι 30 Ιουνίου το διδακτικό. Τώρα, σε σχέση με τις νομοθετικές βελτιώσεις, τις είπε νωρίτερα η κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν γράφτηκαν όμως από ό,τι μας είπαν εδώ στα πρακτικά. Είναι μια νομοθετική βελτίωση η οποία αφορά το επίκουροι και αναπληρωτές καθηγητές που κρίθηκαν και δεν εξελίχθηκαν στην επόμενη βαθμίδα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη θέση τους μετά από παρέλευση ενός τουλάχιστον έτους από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους. Αυτή είναι η αλλαγή. Από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους. Την καταθέτω, είναι η παρήθμη 388 κάθετος 35. Ορίστε. Έχει καταθέσει επίσης και ο κύριος Φωτάκης νομοθετικές βελτιώσεις. Σας τις δίδω, τις έχει πει και όλες, τις έχει ανακοινώσει, αλλά δεν υπάρχουν τα πρακτικά. Κρατήστε τες. Επίσης, υπάρχει άλλη μία επίσης... συγγνώμη εδώ. Ζητώ συγγνώμη. Ναι, είναι άλλη μία ρύθμιση για την έρευνα και άλλες διατάξεις. Νομοθετική βελτίωση την έχει ανακοινώσει η κυρία Αναγνωστοπούλου για το Ευγενίδιο Θεραπευτήριο και για μία αυτοδύναμα τμήματα των ΑΕΗ. Θα τη δείτε, δεν είναι κάτι το... Το έχετε πει το πρωί, απλώς δεν γράφεται στα πρακτικά γι' αυτό. Τώρα, πάμε στα υπόλοιπα ζητήματα για να μπορούμε να έχουμε μία σύντομη και κατά το δυνατόν συνενετικού τύπου κατάληξη σε μια συζήτηση που είχε αντιθέσεις. Λογικό είναι. Η παιδεία, όπως ξέρετε, αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος όλων των πολιτών και όλοι θεωρούν ότι μπορούν να έχουν έγκυρη γνώμη για το θέμα της παιδείας. Είναι από αυτά που έλεγε ο Λένιν, ότι όταν η τελευταία μαγείρισα μπορεί να κάνει πολιτική, τότε θα έχουμε κομμουνισμό. Κομμουνισμό, έλεγε ο Λένιν. Λοιπόν, το θέμα της παιδείας λογικά απασχολεί όλες τις ελληνικές οικογένειες, όλους τους πολίτες. Είναι ένα θέμα κατεξοχήν πολιτικό με διαστάσεις παιδαγωγικές. Το τονίζω. Πολιτικό. Αντιπαρατίθενται ιδεολογικοπολιτικές αντιλήψεις διαφορετικές.
Και εδώ μέσα στην αίθουσα είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση ιδεολογικοπολιτικών και προγραμματικών διαφορών με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία, όπως είδατε, υιοθέτησε μέχρι τέλους την άποψη ότι οι μαθητές είναι πελάτες στα σχολεία. Η προσπάθεια που έγινε από τους δύο εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας να δικαιολογήσουν αυτήν τη φράση του κ. Μητσοτάκη, η οποία δεν υπόθηκε εν θερμό και από στήθους, αλλά από γραπτό προγραμματικό κείμενο εισηγητικών συνέδριων της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήταν πολύ επιτυχής αυτή η προσπάθεια, διότι είπαμε ότι δεν υπάρχει θέμα ανταποδοτικότητας και 0 ευρώ να δώσει ένας πολίτης στο κρατικό ταμείο για λόγους που έχουν να κάνουν με την οικονομική του κατάσταση. Η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να διασφαλίζει τα δικαιώματα στην παιδεία, την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη. Άρα η έννοια του πελάτη, του εμπόριου, της αγοράς, του καταναλωτή δεν αφορά μια ευνομούμενη και καλώς διοικούμενη πολιτεία. Θα μου πείτε, ο καπιταλισμός μπορεί να διασφαλίσει τέτοιες διαδικασίες? Ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι για λόγους και δικού του συμφέροντος, στοιχειώδη δηλαδή προσπάθεια αναπαραγωγής του συστήματος, επιβάλλει να προστατεύει την εργατική δύναμη, να μην την εξαθλειώνει, για να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να κερδίζει με το παραπάνω από καλά ζώντες και κατά το δυνατόν πιο καλά αμοιβόμενους εργαζόμενους. Αυτό είναι μια στενή μαρξιστική προσέγγιση, την υιοθετώ όμως για να απαντήσω σε ανάλογα κλισέ. Γενικότερα όμως να ξέρετε ότι η εκπαίδευση λειτουργεί ως ένας μηχανισμός διευρυμένης αναπαραγωγής των κοινωνικών σχέσεων. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον στοιχείο της ταξικής πάλης σε όλα τα επίπεδα, στο χώρο του κοινωνικοπολιτικού συστήματος στο οποίο ζούμε. Δεν είναι ένα κλειστό θέμα. Είναι μια δυναμική και γι' αυτό υπάρχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις για να δίνουν τη μάχη προς τα δω ή προς τα εκεί, στη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Αλλά θα μου πείτε αυτά τέτοια ώρα. Ας τα αφήσουμε. Εντάξει. Πάμε λοιπόν στα πιο πεζά. Διάλογος. Ο διάλογος δεν είναι διάλογος ηλιμένων αποφάσεων, ούτε διάλογος αδρανίας. Είναι διάλογος που ακούει την κοινωνία, που επανατοποθετούμαστε και κάποια στιγμή καταλήγουμε. Διότι ο διάλογος έχει μια πρακτική χρησιμότητα. Να βελτιώσει την εκπαίδευση, να καταστήσει ακόμη πιο αξιόπιστο το δημόσιο σύστημα της εκπαίδευσης. Με αυτή την έννοια, εμείς ναι, ακούμε. Και δεν μας φοβίζει η διαφορετική άποψη. Απόδειξη ότι χωρίς να έχουμε καταθέσει καμία τροπολογία στη Βουλή, καμία τροπολογία, αλλά κάνοντας μια άτυπη διαβούλευση με όλα τα κόμματα και με τους εκπαιδευτικούς φορείς, με ένα σχέδιο που αφορούσε την ιστορία των προσλήψεων των εκπαιδευτικών, ακούσαμε και πάντα υπήρχε και ενθάρρυνση από ορισμένες πλευρές να προχωρήσουμε, ενώ και εκτός του ΣΥΡΙΖΑ πλευρές. Εμείς το σκεφτήκαμε και βρήκαμε άλλη λύση για να μην δημιουργηθεί ένα επιπλέον κοινωνικό πρόβλημα εις βάρος χιλιάδων εκπαιδευτικών, στους οποίους οφείλουμε τη λειτουργία του σχολείου, ιδιαίτερα τα χρόνια του μνημονίου, εκπαιδευτικών οι οποίοι λειτουργούν υποκαθεστώς ομοιρία σήμερα και στους οποίους δίδουμε και πάλι την υπόσχεση. Τη δέσμευση, θα έλεγα καλύτερα, ότι θα είναι αυτοί που θα βρούνε τη δυνατότητα διορισμού μέσα από το σύστημα διορισμού που θα έχουμε σύντομα, όταν δοθεί η δυνατότητα, και λέω συντόμως αυτή τη δυνατότητα, για μόνιμους διορισμούς στο δημόσιο μετά από τα τόσα χρόνια αδιοριστίας που μας καταδίκασαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις. Υπάρχει σχέδιο, το έχουμε καταθέσει. Αν κάποιος δεν το γνωρίζει, μπορούμε να το δώσουμε και σε αυτόν. Καμία αντίρρηση. Είναι δημόσιο το σχέδιο. Το έχουμε καταθέσει και στην Τρόικα και στις πολιτικές εκπαιδευτικές δυνάμεις παντού. Άρα λοιπόν, διάλογος χωρίς προηλυμένες αποφάσεις, το αποδεικνύουμε, χωρίς τα τελεσμένα αλλά και χωρίς αδράνειες. Διάλογος όπου ο καθένας δείχνει την πολιτική του ευθύνη να επιλύει προβλήματα και να αναβαθμίζει την εκπαίδευση. Βέβαια, όπως ανέφερα και νωρίτερα, γύρω από το ζήτημα της εκπαίδευσης ακούμε πολλές διαφορετικές απόψεις. Εμείς θεωρούμε ότι κεντρικό ραγοκαλιά του συστήματος εκπαίδευσης στη χώρα μας είναι η δημόσια εκπαίδευση. Και υποστηρίζουμε ότι η ιδιωτική εκπαίδευση, που είναι άλλη όψη της ενιαία εποπτευόμενης εκπαίδευσης στη χώρα μας, έτσι πρέπει να λειτουργεί, δεν μπορεί να εκτείνεται στο τριβάθμιο επίπεδο. Δηλαδή δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Πιστεύουμε επίσης και τονίζουμε ότι το να μπορούμε να διαχέουμε πρακτικές βέλτιστες δυνατότητες όλα τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς να μπορούν να γεύονται καλύτερο επίπεδο εκπαίδευση, αυτές δεν είναι πρακτικές εξίσωσης προς τα κάτω, είναι πρακτικές ανύψωσης. Πρακτικές ανύψωσης του επίπεδου της εκπαίδευσης. Με αυτή την έννοια το ολοήμερο σχολείο, το ενιαίο το σχολείο που τώρα καθιερώνουμε, το ενιαίο ολοήμερο σχολείο, δημοτικό σχολείο, είναι σε μια κατεύθυνση ανόδου της εκπαιδευτικής διαδικασίας και διάχυση των καλών πρακτικών σε ολόκληρη τη χώρα. Μη μας πείτε τώρα ότι άμα κοπεί μία ώρα γυμναστική στην έκτη δημοτικού και μία ώρα ένα άλλο δευτερεύον μάθημα στην πέμπτη δημοτικού, ότι αυτό υποβαθμίζει. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι γραμμένα όλα. Δεν τα επαναλάβω. Ότι αυτό υποβαθμίζει σε τίποτα το σχολείο. Κάθε άλλο. Αντιθέτως, ανεβάζουμε τον πύχη σε όλη την Ελλάδα για την ποιότητα των μαθημάτων και των σχολείων. Και το σημαντικό είναι ότι αυτό το κάνουμε σε συνθήκες δημοσιονομικής στενότητος. Σε συνθήκες που τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, τα οποία περάσανε 5 κονδύλια την τελευταία 20ετία από τη χώρα μας, δεν υφίστανται παρά σε ένα μικρό βαθμό σήμερα. Ο προϋπολογισμός του κράτους έχει τη γνωστή πραγματικότητα. Και παρόλα αυτά εμείς δεν συρρυκνώνουμε, αντιθέτως επεκτείνουμε. Και για να τελειώνει και λίγο και η δημαγωγία, το ολοήμερο σχολείο θα συνεχίσει να υπάρχει και θα είναι αναβαθμισμένο σε όλη τη χώρα. Και όσοι σήμερα μιζάρουν στην παραπλάνηση και λένε ότι κλείνει το ολοήμερο σχολείο, θα γελιοποιηθούν σύντομα. Διότι μπορεί σήμερα να προκαλούν μέσα από τη συμμαχία τους με την διεφθαρμένη εξουσία των μίντια να προκαλούν σήμερα μια ανησυχία, λογικό είναι, σε ένα τμήμα απληροφόρητο της κοινής γνώμης, αλλά αυτά, ξέρετε, είναι κοντή γιορτή Κυριακή. Θα φανεί. Και θα ήθελα να διαβεβαιώσω την ελληνική προσωπία ότι στο ολοήμερο σχολείο θα υπάρχει δυνατότητα να πηγαίνουν όχι μόνον όσων οι γονείς εργάζονται, αλλά και άνθρωποι και παιδιά που οι γονείς τους είναι τυπικά άνεργοι, αλλά στην ουσία είναι άνθρωποι της μαύρης εργασίας. Και υπάρχουν μεγάλες ζώνες όπου η ανεργία συνυπάρχει με τη μαύρη εργασία. Τι ένσημα να ζητήσεις από μια μεγάλη κατηγορία συμπολιτών μας οι οποίοι δουλεύουν στο πόδι, στη δουλειά του ποδαριού, για τη στοιχειώδη επιβίωση. Ακόμη περισσότερο, θα προσθέσουμε κοινωνικά κριτήρια επιπλέον, όπως παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά πολυτέκνων, παιδιά φυλακισμένων, παιδιά γονέων με χρόνιες παθήσεις, παιδιά γονέων που είναι σε προγράμματα απεξάρτησης. Είναι σαφές ότι το ολοήμερο σχολείο, που έχει έναν κυρίαρχα παιδευτικό για μας ρόλο, έχει και ένα ρόλο κοινωνικής λειτουργικότητας και χρησιμότητας. Και αυτό θα το επεκτείνουμε ως λειτουργία με τον νέο τύπο, τον ενιαίο τύπο του ολοήμερου δημοτικού σχολείου. Θα ήθελα επίσης να σας πληροφορήσω, γιατί πολλά ακούγονται, ότι τα ολοήμερα σχολεία είναι τα 2/3 του συνόλου των δημοτικών σχολείων και αντιστοιχούν στον πληθυσμό, στο μισό μαθητικό πληθυσμό. Το 1/3, τα ΕΕΠ, αντιστοιχούν στον άλλο μισό μαθητικό πληθυσμό πανελλαδικά. Τα νούμερα είναι τσεκαρισμένα. Τόσο είναι. Ούτε πιο κάτω, ούτε πιο πάνω. Μισά-μισά, αν και είναι 2/3 προς 1/3. Πληροφορική. Δεν υπήρχε στα κλασικά ολοήμερα, στα 2/218. Μπαίνει υποχρεωτικά σε κάθε τάξη τώρα. Στον ενιαίο τύπου δημοτικό ολοήμερο σχολείο. Θεατρική αγωγή. Δεν υπήρχε στα κλασικά ολοήμερα, στα 2/218. Μπαίνει από μια ώρα από την πρώτη μέχρι την τετάρτη στο ενιαίο τύπου ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Φυσική αγωγή αυξάνεται κατά μια ώρα στην πρώτη, στη δεύτερη, και την τρίτη και την τέταρτη τάξη. Αισθητική αγωγή αυξάνεται από μια ώρα σε πρώτη και δεύτερη τάξη. Δεύτερη ξένη γλώσσα, γαλλικά ή γερμανικά, βάζουμε στα τετραθέσια και πενταθέσια, όπου δεν υπήρχε μέχρι τώρα αυτή η δυνατότητα. Αγγλικά
Δεν υπήρχαν στην πρώτη και δεύτερη τάξη των γενικών, των κλασικών σχολείων. Μπαίνει τώρα στο ενιαίο τύπου ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Σε όλα τα ενιαίου τύπου μπαίνει υποχρεωτικά ώρα μελέτης προετοιμασίας με δάσκαλο. Με δάσκαλο. Η δεύτερη ώρα στο ολοήμερο μιλώ πάντα, επιλέγεται από ένα σύνολο αντικειμένων όπως είναι αγγλικά, εικαστικά, θεατρική αγωγή, μουσική, γυμναστική, πολιτιστική όμιλη και άλλα. Αυτά για να μην λέτε με ευκολία πρώτον ότι κλείνουν τα ολοήμερα, θα διαψευτείτε με πάταγο, και δεύτερον ότι δεν ανεβαίνει το επίπεδο των ολοήμερων που επεκτείνονται παντού. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν θέλω να αδικήσω τους συναδέλφους όλους. Άκουσα τον κύριο Κεφαλογιάννη, προηγουμένως από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και άλλους συναδέλφους της Γκράτσα τα ονόματά τους, και δεν υιοθέτησαν την κινδυνολογική γραμμή του κυρίου Μητσοτάκη και των υπολείπων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, κλείνουν τα δημοτικά. Δεν υιοθέτησαν τον κυτρινισμό του Sky και των άλλων τηλεοπτικών σταθμών της διαπλοκής. Και άκουσαν αυτά που είπαμε και μας δώσαν για δυνατότητα, και ευχαριστούμε που το σκέφτεται έτσι, να δείτε τι θα γίνει το Σεπτέμβριο. Εδώ θα είμαστε και θα δείτε ότι όσοι φωνάζουν σήμερα θα διαψευτούν και θα δεχθούν και τα επίχειρα αυτής της αδίσταχτης πολιτικής. Δεύτερο θέμα που μας απασχόλησε είναι το θέμα των νηπιαγωγείων. Επαναλαμβάνω μονότονα, από την πρώτη στιγμή. Δεν θα κλείσει κανένα νηπιαγωγείο επειδή δεν θα έχει τον αριθμό 14 ως μίνιμουμ. Δεν θα κλείσει κανένα νηπιαγωγείο το οποίο είχε 7 παιδιά πέρσι και φέτος δεν έχει 14 και θα υπάρξει πρόβλημα. Κανένα, το τονίζουμε. Στην πράξη δηλαδή θα λειτουργήσουν αυτά τα σχολεία. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι στα δυσπρόσιτα και την άλλη κατηγορία των σχολείων υπάρχει πρόβλεψη για μίνιμουμ αριθμό 5. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι όταν ο νόμος που ίσχυε επί των δικών σας κυβερνήσεων έλεγε για σχολεία δημοτικά με 25 μαθητές μάξιμουμ ανά τάξη, το να λέτε ότι πρέπει να πάνε στο 14 μάξιμουμ, η συζήτηση αυτή που γίνεται είναι αυτή τώρα μεταξύ μας, για το 14 μάξιμουμ, είναι παραλογισμός. Είναι παραλογισμός και παιδαγωγικός, μίλησα για την ομάδα συνεργατική διαδικασία εκπαίδευσης στα νηπιαγωγεία, αλλά και οικονομικός. Κοιτάξτε κάτι. Εμείς δεν κρυβόμαστε. Οι ρυθμίσεις που φέραμε είναι παιδαγωγικά μελετημένες. Είναι για να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν το δημόσιο σχολείο. Είναι βήματα στη δημοκρατική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Αλλά όλα τα βήματα γίνονται μέσα σε ένα πλαίσιο που προσδιορίζεται από την οικονομία. Είναι κανείς εδώ πέρα που ξεχνάει του Μακαρίτη την αναφορά σε τελευταία ανάλυση? Είναι κανείς εδώ μέσα που το ξεχνάει αυτό το πράγμα? Σε τελευταία ανάλυση, έλεγε ο Μακαρίτης, η οικονομία. Λοιπόν, εμείς λέμε σε τελευταία ανάλυση είναι η οικονομία, γιατί χωρίς λεφτά δεν μπορεί να κάνει. Αλλά όμως παρόλα αυτά θα βρούμε χρήματα περισσότερο. Ο Μακαρίτης, ο Μάρξ, ναι. Αγαπητός. Εντάξει. Λοιπόν, και είχε κατηγορηθεί για οικονομισμό μάλιστα για αυτή τη φράση του, αλλά παραλείπω την κριτική και πάω στην ουσία. Σε τελευταία ανάλυση, έλεγε ο Μακαρίτης, η οικονομία. Κοιτάξτε, ποιος πιστεύει εδώ μέσα και στην κοινωνία ότι όταν έχουμε μέσα σε μία 7-8 ετία απώλεια κατά 25% του ΑΕΠ, όταν το ΑΕΠ έχει πέσει από τα 220 στα 170 δισεκατομμύρια ευρώ, μπορείς εύκολα να διατηρήσεις, πόσο μόνο να επεκτείνεις ορισμένες δραστηριότητες του κράτους? Είναι κρίσιμο το ερώτημα. Και εμείς σε αυτό το ερώτημα απαντάμε. Ναι, και διατηρούμε και επεκτείνουμε και κάνουμε βήματα με μια δυναμική, δεν τελειώνει σήμερα, με μια δυναμική υποστήριξης του δημόσιου σχολείου. Μιλήσαμε για το θέμα των διορισμών. Να μην κουράζω. Δεν ξέρω σε τι σχέδια αναφέρονται άλλοι εκπρόσωποι κομμάτων εδώ. Εμείς έχουμε δεσμευτεί δημόσια με το κείμενο αυτό και σε εσάς και στους θεσμούς. Και επαναλαμβάνω, κοντή γιορτή Κυριακή, θα τελειώσει η αξιολόγηση και θα δείτε ότι θα μπούμε σε μια κανονικότητα, είναι πολύ της μόδας, σε μια κανονικότητα και ως προς το ζήτημα της λειτουργίας του κράτους και της αναγκαίας στελέχωσής του με ανθρώπους. Έχετε καλό χρόνο, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως. Στο θέμα της τεχνικής εκπαίδευσης. Είναι ένα θέμα το οποίο αδικήθηκε στο διάλογο στη Βουλή.
Για δύο λόγους. Ο πρώτος, διότι τα άλλα είναι πιο πιασάρικα. Κακά τα ψέματα. Και η συζήτηση σήμερα γίνεται σε ένα επίπεδο από παντού. Δεν θέλω να. Και εγώ μπορεί να είμαι έτσι. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Ξαφνικά ο κύριος Μητσοτάκης έκανε δημόσια δήλωση χθες για το ολοήμερο. Μάλιστα. Ήξερε ότι είναι ψέματα αυτά που είπε. Ήταν ψέματα τα όσα είπα, αλλά δεν πειράζει. Είναι πιασάρικος, λέει. Η τεχνική εκπαίδευση είναι ο μεγάλος ασθενής του εκπαιδευτικού συστήματος και τα παιδιά είναι οι μεγάλοι αδικημένοι. Είναι παιδιά, μαθητές που αντιμετωπίζονται μαθητές β' κατηγορίας. Σας θυμίζω τη σύγκρουση που έγινε πριν χρόνια επί υπουργίας του Μακαρίτη του Αρσένη, που ήταν μια πολιτική του πρωτοβουλία να φέρει την πρώιμη ταξική επιλογή στα 15. Και έφτασε να είναι 40% η τεχνική εκπαίδευση και 60% η γενική. Ήταν μια επιλογή καταστροφική. Και μετά, όταν χαλάρωσε λίγο το πράγμα με τον κύριο Ευθυμίου και τις διάδοχες καταστάσεις και φτάσαμε σήμερα να είναι γύρω στο 30-70 η σχέση ανάμεσα στα ΕΠΑΛ και στη γενική εκπαίδευση, παραμένει ένα θέμα αναβάθμισης. Πρέπει η πραγματική εκπαίδευση να είναι ελκυστική, να είναι συνειδητή επιλογή του μαθητή, δηλαδή να του εξασφαλίζει συνθήκες δημιουργικής ανάπτυξης των ιδιαίτερων κλισεών του και της επαγγελματικής του αποκατάστασης. Αυτά δεν μπορούμε να τα πετύχουμε οδηγώντας το μαθητή, όπως είπα, στην πρόορη επιλογή ειδικότητας στα 15. Είναι καταστροφική κοινωνικά, εκπαιδευτικά, από άψη δημοκρατίας, να σπρώχνεις βία ένα παιδί στα 15 του να επιλέξει ποιο επάγγελμα θα κάνει. Γιατί αυτό δεν ισχύει στο υπόλοιπο σχολικό σύστημα. Συνεπώς, πρέπει η πρώτη τάξη του ΕΠΑΛ να είναι μια ενιαία πρώτη τάξη, με ευρύτερες τομείς στη δεύτερη τάξη και ειδικότητες στην τρίτη. Αυτή είναι η νέα δομή του ΕΠΑΛ την οποία προτείνουμε. Θερμοθετούμε επίσης το προαιρετικό μεταλλαγιακό έτος τάξη μαθητείας, δίνοντας αμοιβή και ασφαλιστικά δικαιώματα στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, όπως και βεβαίωση προϋπηρεσίας, όχι μαύρη εργασία. Για πρώτη φορά. Εισάγονται επίσης δύο σημαντικές νέες δυνατότητες για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ. Η πρώτη, ότι διευρύνεται η δυνατότητα της πρόβασης στα ΤΕΗ μέσω των ειδικών πανελλαδικών εξετάσεων για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ. Είναι ένα μπόνους αυτό που βοηθάμε, είναι ένα μέτρο θετικής ταξικής επιλογής. Ένα μπόνους προκειμένου παιδιά τα οποία προέρχονται και από λαϊκές κατηγορίες με λιγότερα εφόδια και ταξικά προκρίματα να μπορούν να δώσουν εξετάσεις σε άλλους όρους και να μπουν στα πανεπιστήμια ή στα ΤΕΗ. ΤΕΗ ή ΑΕΗ. Επίσης, αποκαθίσεται η δυνατότητα των αποφύτων των ΕΠΑΛ. Είχε καταργηθεί αυτή με τον νόμο 4186 του 2013 να μπαίνουν και στα πανεπιστήμια. Έτσι, είχε καταργηθεί αυτό. Οι αλλαγές που θεσμοδοτούνται στα ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν σταδιακά από το Σεπτέμβριο και έχουν το χαρακτήρα μεταβατικών αλλαγών ως γέφυρα από την υπάρχουσα στη νέα δομή των ΕΠΑΛ μέχρι ότου ολοκληρωθεί ο δημόσιος διάλογος για το σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, από τον οποίο θα προκύψει μια πλήρης μελέτη για το περιεχόμενο των αλλαγών στα ΕΠΑΛ. Αυτή είναι η πρότασή μας για την τεχνική εκπαίδευση. Τώρα, θέλω να σας πω ότι για όλες τις αλλαγές στην εκπαίδευση αποφασίζει, θα έλεγα από το Α μέχρι το Ψ, γιατί το Μέγα είναι μια πολιτική ευθύνη, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Καμιά αλλαγή που προωθούμε στην δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν γίνεται ερήμην, πολύ περισσότερο με το ΙΕΠ απέναντι. Οι παλαιότεροι συναδελφοί μας γνωρίζουν αν τα ΕΑΕΠ το 2010 είχαν την έγκριση του ΙΕΠ. Χρειάζεται να κάνουμε μια αναδίφηση στα αρχεία του ΙΕΠ για να δούμε. Διότι από τότε θυμόμαστε στο δημόσιο διάλογο ότι υπήρχε έντονη αντίδραση μελών του ΙΕΠ σε αυτήν την αντιεκπαιδευτική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης τότε, της κυρίας Διαμαντοπούλου, για τα σχολεία αυτά που ανέφερα νωρίτερα. Θα μου πείτε, έχει σημασία τώρα να συζητάμε τι έγινε τότε. Έχει σημασία. Από άψη τάξης. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις. Αν οι αποφάσεις στηρίζονται με επιστημονικά κριτήρια από το αρμόδιο, από την πολιτεία όργανο όπως είναι το ΙΕΠ, ή αν είναι καουμποϊλίκι
του Υπουργού, το οποίο σιγά σιγά συχνά το καμπολίκι αυτό, όπως ξέρετε, έχει να κάνει και με μεγάλη πίτα, με μεγάλες προσλήψεις, λάθος, με μεγάλες υλικού, όπως το λέμε, με μεγάλα συμβόλαια για να αποκτηθεί υλικό, εκπαιδευτικό υλικό, ψηφιακό και άλλο. Και αυτό έγινε τότε. Και έτσι φαγώθηκαν και πολλά χρήματα από το ΕΣΠΑ. Επαναλαμβάνω, ας ψάξουμε να δούμε αν υπήρξε και πότε θετική απόφαση του ΙΕΠ για αυτό το φοβερό, όπως ακούσαμε τώρα, σχολείο. Που επαναλαμβάνω, δεν αλλάζω καθόλου τη γνώμη μου, είχε πολλά θετικά, τα εκτιμούμε, και πολλά αρνητικά τα οποία αναφερθήκαμε, και το αναμορφώνουμε σήμερα, το επεκτείνουμε, καθιστούμε τον τύπο ενιαίο σε όλη την Ελλάδα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, διότι δεν υπάρχει το ΤΕΜ. Αυτό σημαίνει το πιλωτικό, όπως ήταν το ΕΑΠ. Πάω τώρα στα λιγότερο σημαντικά, θα μου πείτε. Άρθρο που αφορά τις μετατάξεις από δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, μια αιμονή ενός συναδέλφου από την στιγμή που εμφανίστηκε το νομοσχέδιο. Αυτή η διάταξη, έχουμε εξηγήσει, είναι διάταξη που δεν κλείνει, αντιθέτως τώρα ανοίγει, ανοιχτή σε όποιον έχει τα τυπικά αυτά προσόντα. Στην ουσία μιλάμε για προσόντα πανεπιστημιακού επίπεδου. Ένας που έχει, δηλαδή, ένας άνθρωπος δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχιούχος με διδακτορικό και με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά έντυπα, τουλάχιστον για 2 χρόνια. Αυτός, όποιος είναι κι αυτός ή όποια είναι κι αυτή, κατά την νόμος έχει δικαίωμα να κριθεί με 2 κλειδιά. Το πρώτο, από τα υπηρεσιακά συμβούλια που ανοίγουν την πόρτα, ξεκλειδώνουν τη δυνατότητα να πάνε από τη δευτεροβάθμια ή πρωτοβάθμια στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και δεύτερον, από το αρμόδιο όργανο το πανεπιστημιακό, το οποίο κρίνει και αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση του ή της, του ενδιαφερόμενου ή της ενδιαφερόμενης. Αυτά είναι καθαρά πράγματα. Διαδικασία που δεν τελειώνει, αφορά όποιον θέλει στο μέλλον και αφορά πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή. Και όχι λίγους. Όλα τα άλλα λοιπόν, γιατί επαναλαμβάνω, διευκολύνουμε τον κόσμο. Μας το ζήτησαν πολλοί άνθρωποι, όχι λίγοι. Να μην υπάρχει αυτή η ρήτρα. Και είναι καθαρή η συζήτηση. Όλο το άλλο, όταν επιμένετε, φοβούμαι ότι έχει άλλου τύπου εξηγήσεις. Άλλου τύπου εξηγήσεις. Τώρα, ακούσαμε και άλλα στοιχεία κριτικής. Διατυπώθηκε ένα ερώτημα, γιατί καταργούμε τα λύκεια του ΑΕΔ, και ότι αυτό είναι πλήγμα στην αριστεία, δηλαδή είναι φοβερά πράγματα αυτά. Δεν μπορεί να έχει λύκεια ο ΑΕΔ. Τα λύκεια είναι στοιχείο της τυπικής εκπαίδευσης. Και η τυπική εκπαίδευση είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Όλα τα άλλα είναι πράγματα εκτός παιδαγωγικής αντίληψης και τάξης. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλουμε να υπάρχουν λύκεια του ΑΕΔ και οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο λύκεια. Θέλουμε να είναι στο Υπουργείο Παιδείας. Καθαρές κουβέντες. Δεύτερον, γι' αυτό το λόγο επίσης προχωρούμε με κάποιους περιορισμούς χρονικούς, είναι η αλήθεια, στην κατάργηση των σχολών επαγγελματικής κατάρτισης που δημιουργήθηκε με τον 46-83 του 2013 και που λειτουργήσαν μόνο 4 από τις 95 προβλεπόμενες να λειτουργήσουν τότε σχολές. Πλήρης αποτυχία θεσμού. Προφανώς, αυτό να μην αρέσει σε μερικούς. Προφανώς κάποιοι να έχουν στο μυαλό τους την υποκατάσταση αυτής της αποτυχίας από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Δεν μας αφορά αυτό εμάς. Αντιθέτως. Ακούστηκαν και άλλες συζητήσεις και άλλοι ιδεολογισμοί. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω στη συζήτηση της αριστείας και της ίσονας προσπάθειας και της εξίσωσης προς τα κάτω. Είναι μια συζήτηση που δεν ωφελεί το παλαιοπολιτικό σύστημα. Να πω 2 παρατηρήσεις. Και με αυτό να ολοκληρώνουμε, Υπουργέ, γιατί έχουμε ξεπεράσει. Φοβούμαι ότι λειτουργείτε εξ αντικειμένου ως προστάτης του παλαιού πολιτικού συστήματος. Λυπάμαι. Εντάξει. Δεν θέλω να τα ακούσετε. Μην τα ακούτε. Καμία αντίρρηση. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Θυμηθείτε όμως κάτι. Πρώτον. Ποιοι κατήργησαν εκατοντάδες σχολεία εν μια νυχτή. Ποιοι απέλυσαν μερικές χιλιάδες εκπαιδευτικούς, κυρίως από την τεχνική εκπαίδευση, εν μια νυχτή.
ποιοι το Σεπτέμβριο, αντί να μοιράσουν βιβλία, μοιράζαν φοροτυπίες με λεφτά των καθηγητών σε κάθε σχολείο. Μάλλον πια, όχι ποιοι ακριβώς, το τελευταίο. Ποιοι κυνηγούσαν τους καθηγητές με την τιμωρητική αξιολόγηση και διέλυσαν για μια διετία τα σχολεία. Ποιοι οδήγησαν στην κατάρρευση των δημοσίων επενδύσεων για την εκπαίδευση κατά περίπου 40% μέσα στη μνημονιακή περίοδο. Ποιοι την ώρα που με τη δική τους πολιτική κατέρευε το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης γινόντουσαν dealer ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. Και ποιοι λυσσασμένα ακόμη και σήμερα αρνούνται την αυτονόητη επαναφορά του καθεστώτος της δημόσιας εκπαιδευτικής εποπτείας στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Αυτά γιατί πρέπει να μην είμαστε λωτοφάγοι, να θυμόμαστε. Πώς το είπε μια συνάδελφος για χρυσόψαρο. Εντάξει, το λέω πιο λογοτεχνικά. Λωτοφάγοι. Δεν έχω καμιά αβυσιμή, καμία όρεξη αυτή την ώρα να κουβεντιάσουμε με ένταση. Απλώς θυμίζω εικόνες για να μην ξεχνιόμαστε. Και είναι λάθος, το επαναλαμβάνω αυτό, να εντάσσεται η συζήτηση χθες και σήμερα στο γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης που αύριο και μεθαύριο θα σφραγίσει την πολιτική συζήτηση και σε αυτή την αίθουσα και έξω από την αίθουσα. Κρατήστε σε μια σχετική αυτονομία την εκπαίδευση από αυτές τις διαδικασίες. Ευχαριστώ. Yeah.